Τι είναι οι αντλίες θερμότητας, εξηγήστε το μας λίγο. Οι αντλίες θερμότητας, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, είναι σαν πολύ μεγάλα κλιματιστικά, είναι σαν, ας πούμε, η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού, είναι σαν δύο κλιματιστικά, τα οποία βγαίνουν έξω στην ταράτσα, στο μπαλκόνι του σπιτιού και αυτά συνδέονται με το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού. Δηλαδή, μπορώ επομένως μέσω της αντλίας θερμότητας να έχω θέρμανση στο σπίτι μου το χειμώνα, μπορώ να έχω και ψήξη το καλοκαίρι, ναι, ή όχι? Μπορεί, με τα αντίστοιχα συστήματα, δηλαδή fan coil, ας πούμε, που μπορεί να γίνουν αυτά, αλλά συνήθως αυτό το χρησιμοποιούμε περισσότερο για τη θέρμανση. Και για ζεστό νερό. Και για ζεστό νερό. Έχει μέσα ένα kit το οποίο υπάρχει, το οποίο μπορεί να παράγει και ζεστό νερό και να πάει, ας πούμε, αν θέλουμε για πλύσιμο, για τα φρούτα, για να πληθούμε. Για οτιδήποτε. Και στο πλυντήριο πιάτων, στα πλυντήρια. Στα πλυντήρια ρούχων ή πιάτων. Ναι, που βοηθάνε. Συμφέρει η τοποθέτηση μιας αντλίας θερμότητας, εξοικονομώ ενέργεια σε σχέση με τις άλλες παραδοσιακές, να το πω έτσι, μορφές θέρμανσης? Ναι. Νομίζω ότι θα είναι η τάση τα επόμενα χρόνια και φαίνεται δηλαδή ότι αυτή είναι η τάση. Έχει ένα μεγαλύτερο κόστος αγοράς και εγκατάσταση σε σχέση με αυτά που ξέρουμε, δηλαδή το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Αλλά έχει μια εξοικονόμηση η οποία φτάνει, ας πούμε, μια σχέση αντιστοιχίας, ας πούμε, πετρελαίου με αντλία θερμότητας. Θα είναι μια σχέση, ας πούμε, 13:5. Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, και 2-2,5 φορές εξοικονόμηση ενέργειας. Να το πούμε σχηματικά, αν και ο 13 ευρώ πετρέλαιο για να θερμάνω το σπίτι μου, για να έχω το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα με την αντλία θερμότητας, θα μου κοστίζει 5 ευρώ. 5 ακριβώς. Σε σχέση με το φυσικό αέριο. Και ένα παράδειγμα εδώ στην αντλία θερμότητας, έτσι για να το ποσοτικοποιήσουμε λίγο για τον κόσμο, είναι ότι σε ένα σπίτι, το οποίο, ας πούμε, μπορεί να είναι 100-110 τετραγωνικά, έτσι, το χειμώνα, να δουλεύει όλη την ημέρα, όχι όμως 23 βαθμούς, έτσι, να δουλέψει μία 19-20 βαθμούς, μπορεί να καίμε 2-2,5 ευρώ την ημέρα. Άρα δηλαδή να καίς 60-70 ευρώ το μήνα, πες 80, έτσι, και να έχεις το σπίτι σου να θερμαίνεται. Αλλά τι σπίτι? Καλό σπίτι, έτσι, σπίτι θερμομονωμένο. Να το έχουμε φτιάξει με το εξοικονομώ κατοίκον, έτσι, είτε μόνοι μας, ούτως ώστε να μην έχουμε απώλειες θερμότητας. Μια συμφέρουσα λύση λοιπόν η αντλία θερμότητας, είπαμε υψηλότερο κόστος κατά την τοποθέτηση, χαμηλότερο όμως κόστος κατά την χρήση. Έτσι. Και επιδοτείται, μπαίνει στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκον. Και μπαίνει στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκον, επιδοτούνται και μεγάλα μοντέλα που μπορεί να είναι για μεγαλύτερα σπίτια. Έτσι, δηλαδή φτάνουν μέχρι και 20-25.000 ευρώ από ό,τι θυμάμαι, από το πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να πιάσει μια πάρα πολύ μεγάλη μονοκατοικία. Τι ύψος επένδυσης μπορώ να κάνω και να την εντάξω στο εξοικονομώ κατοίκον? Το maximum που μπορείς να κάνεις είναι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή 25.000 maximum επένδυση που μπορείς να κάνεις. Άρα καλύπτει επί της ουσίας ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, παίρνει το maximum της επιδότησης, των 25 ευρώ. Ναι, το 250. 250. Ναι.